Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Γεια σας και χαρά σας. Σάββατο, σήμερα προπαναμονή Χριστουγέννων, τη ομορφότερη γιορτή του χρόνου, όπως λένε, και ευχόμαστε να περάσουμε καλά, με υγεία, ηρεμία, αυτές τις άγιες μέρες. Περισσότερο είναι γιορτές για τα παιδιά, αλλά μου φαίνεται και οι μεγάλοι δεν πάνε. Γιατί άσχημα είναι, ναι, και για τους μεγάλους, λέει, δεν κατάλαβα. Οι μεγάλοι δεν έχουν ψυχή. Άντε αμέσως εσύ. Λοιπόν, ελάτε. Πάντως οι νησιώτες πήρανε να μπουν αμά. Πήρανε, λέει, όχι όλοι, ρε παιδί μου. Είναι άδικος όμως αυτός ο νόμος. Είναι για ορισμένους, όχι για όλους. Για το ΦΠΑ λέμε τώρα, έτσι. Το επίδομα. Α, για το ΦΠΑ λες εσύ. Εγώ λέω για το κοινωνικό μέρισμα. Α, το κοινωνικό μέρισμα πάει, τελείωσε. Το πήρανε, εξοδεύτηκε. Το πήρανε, τώρα πάλι το άλλο το. Ο ΦΠΑ ανεβαίνει στα νησιά μας, εμάς στην Γάλλη Νοδίου και σε κάτι άλλα μεγάλα νησιά. Και η κυβέρνηση έδωσε ένα μπόνους. Αυτό το μπόνους. Το μπόνους δεν το παίρνουν όλοι. Όχι, δεν το παίρνουν όλοι. Εντάξει. Λέει κάτι κριτήρια. Τι κριτήρια, εσύ, μάμα. Τι κριτήρια, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει να μην το συζητάμε. Πάντως, ό,τι και να δίνει, καλά είναι. Κάνατε πάρα πολλά παράπονα. Πήγα στη λογίστρια μου και βγαίνοντας έξω ήταν πολύ. Για 10 ευρώ, για 4 ευρώ, για 5 ευρώ δεν παίρνουν το κοινό. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα στις 6 στην πλατεία Χριστού ο Δήμος μας θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ήταν να γίνει χθες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Θα είναι η Ιωάννα Μασιμέλα, θα είναι η φιλαρμονική μας, θα είναι ο. Όλα μας θα είναι. Ναι, δικά μας παιδιά είναι. Ο Μικές ο Κυράνης με τα νησιώτα γενικά. Μας. Και νομίζω θα είναι ωραία. Κρύο θα είναι. Ωραία. Ναι, χριστουγεννιάτικο περιβάλλον όμορφο. Και μια και μιλάμε για Χριστούγεννα, προπαραμονή, να σας πούμε ότι ο στρατός ευαισθητοποιημένος πήγε, είπε τα κάλαντα. Στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου του Βαθέως, πήγε στο Δημοτικό Μέγαρο, στο Δήμαρχο, πήγε στο Επαρχείο, πήγε στο Λιμεναρχείο, πήγε στο Γυροκομείο. Μπράβο! Πήγε στο Νοσοκομείο, πήγε στο νοσοκομείο. Μπράβο, ναι, ναι. Και στο Βαθύ μοίρασε και δώρα στα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα κάτι. Βλέποντας το ημερολόγιο μας, η 1η Ιανουαρίου, δηλαδή η άφηξη του Αγίου Βασίλη, αργεί ακόμα. Mm-hmm. Αλλά η Κάλυμνος έχει ήδη τον Άγιο της Βασίλη εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Ο μεγάλος αυτός ευεργέτης του νησιού μας, ο Γιάννης Οχαλίκος, βρίσκεται εδώ με την οικογένειά του να περάσει στην Κάλυμνο τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και ο Άγιος Βασίλης έχει μοιράσει ήδη 300 γαλοπούλες. Γεμάτες τσέπες, ναι, 300 γαλοπούλες και όχι, ό,τι δίνει δεξιά και αριστερά. Να είναι καλά όμως. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πάει κοντά του και δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Να είναι καλά. Και εμείς τον συναντήσαμε, η Μπέτη, η Εύη και εγώ, στο γραφείο του κλεισμένου. Μας έδωσε ευχές σε όλους τους Καλύμνιους. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Διακομιχάλης μας έκανε δηλώσεις και μάλιστα είπε. Και θα τις δείτε στη συνέχεια της εκπομπής, ότι εάν γίνει δημαρχία ή γίνει δήμαρχος Καλυμνίων, 130.000 ελιές θα προμηθευτεί ο Δήμος, θα τις δώσει στους κατοίκους της Καλύμνου για να έχουμε επάρκεια στο λάδι μας. Ναι, και αν το συνδυάσουμε και με το ιδιωτικό αεροτριβείο των αδερφών Κάτρι που θα γίνει στα Γενογόραφα, άρα θα έχουμε λοιπόν συν 130.000, βεβαίως με την προϋπόθεση ότι θα εκλεγεί ο κύριος Διακομιχάλης. Ναι. Άρα θα έχουμε ελιές, αύξηση του ελαιολάδου. Θα έχουμε και ένα υπερσύγχρονο ελαιοτρεβείο, ποιος είναι χάρη μας. Ναι, θα έχουμε το ψωμάκι μας, θα βουτάμε στο λαδάκι. Καλό θα είναι. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να σας πούμε. Και για τα τοπικά μας θέματα, μην φανταστείτε ότι υπάρχουν πολλά, αλλά εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι στο Καντούνι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και με τον πολύ αέρα, έπεσε μια μεγάλη αλμύρα που ήταν εκεί και κρατούσε πολύ ωραία σκιά στους λιόμενους. Δυστυχώς όμως ο αέρας την έριξε κάτω και βρίσκεται ακόμα εκεί. Και παρακαλούμε τη Δημοτική Αρχή, την Υπηρεσία Πρασίνου. Τώρα, μου, δεν γίνεται. Πώς θα γίνει τώρα, μέχρι πότε θα είναι εκεί. Δευτέρα είναι Χριστούγεννα, δεύτερη μέρα το Χριστούγεννα, να παρακαλέσω. Έπρεπε ήδη να έχει φύγει δηλαδή. Έπρεπε να έχει φύγει, ρε παιδιά. Πρέπει να κάνουμε εμείς εκπομπή να σας πούμε ότι υπάρχει εκεί αλμυρά. Λοιπόν. Δεν γίνεται. Και εμείς τώρα είμαστε Σαββατοκύριακο, δεν μπορούσαμε να σας το πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, είναι εκεί. Την επόμενη μέρα. Ναι. Να έχει μια καρέτα. Ξέβρασε μια καρέτα, μεγάλη χελώνα. Συνήθως πηγαίνουν, ναι, πηγαίνουν εκεί και αφήνουν τα αυγά τους. Τώρα όμως αυτή ήταν νεκρή και πρέπει να ήταν και μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε και. Τέλος πάντων. Ναι. Να σας πούμε επίσης ότι κάναμε ένα ρεπορτάζ, δηλαδή για να δούμε τελικά και την αισθητική του νησιού αυτού. Ότι έχουμε συνηθίσει στην ασχήμια, στην κακογουστιά. Κάναμε λοιπόν μαζί με την Πέτη, πήραμε την κάμερά μας και αρχίσαμε να μετράμε και να καταγράφουμε περίπτερα του Δήμου Καλυμνίων, τα οποία είναι εγκαταλειμμένα, κλειστά εδώ και χρόνια. Τι τα έχουμε, με ένα δε το πιο εξώφελμο, το πιο φοβερό είναι εδώ στο επαρχείο μας δίπλα. Άντε βρε ο Δήμος τη νέα χρονιά να τα κατεβάσει κάτω να αναπνεύσουν οι περιοχές. Κακόγουστα, αντιαισθητικά,
καθόλου, δεν υπάρχει αισθητική σε αυτά τα περίπτερα. Είναι το σαράιλι του Καραγκιόζη. Και το σαράιλι του Καραγκιόζη είχε και μια αισθητική. Αυτό δεν έχουν τίποτα. Πρέπει να φύγουν, πρέπει να φύγουν. Θα σας πάμε και στην αποσπάσματα από την όμορφη σχολική γιορτή του Πανόρμου, που τα μικρά παιδιά με αυτή την παιδικότητα και την αθωότητα. Ναι, είχατε και μία εγγονή, κυρία Μαΐλη. Όχι, καλή. Είχατε. Έχω μία εγγονή καταπληκτική. Λέω, είχατε στην παράσταση. Α, στην παράσταση. Ναι, είχατε, το είπα έτσι. Ναι. Αλλά και όλα τα παιδιά ήταν καταπληκτικά, βέβαια. Θα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα, υπέροχα. Όπου έγινε μία συζητησούλα. Ο Δήμαρχος είπε: ο ΦΠΑ, παιδιά, ανέβηκε. Ανέβηκε ο ΦΠΑ. Θα το δείτε, θα το δείτε. Ο κύριος Δούσος, ως πρόεδρος της Ένωσης Κάλυμνος Καζόνης, πήγε και μοίρασε μαζί με τα παιδιά ημερολόγια στους Δημοτικούς Συμβούλους. Και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούνε. Και τους ευχαρίστησε γιατί βοήθησαν και εκείνοι. Αλλά για το ΦΠΑ τώρα, επειδή θα το δούμε, θα πάρουν, λέει, πήραν κάποιες πάλι αποφάσεις, κάτι να κάνουν. Εδώ τώρα ένα χρόνο μιλάμε για το ΦΠΑ. Δεν έπρεπε να έχει γίνει ό,τι από ήταν το να γίνει. Δήμο, λες, βέβαια. Ναι, ό,τι ήταν να γίνει. Τώρα που έγινε πια νόμος του κράτους, τώρα τι θα κάνουμε. Θα κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Σωστό. Το έχουμε πει αυτό λοιπόν, πολλές φορές. Έχουμε μία εκδήλωση του Δήμου μας, αλλά είναι για την άλλη Παρασκευή, στο ξενοδοχείο Πλάζα. Ναι, την άλλη όπου θα βραβεύσει ο Δήμος μας τα παιδιά που εισήλθαν στα νότερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ευχές έχουμε από το Δήμαρχό μας εδώ, από το Λύκειο των Ελληνίδων μας. Έχουμε ημερολόγια που βγάζουν όλοι οι σύλλογοι. Ένα πολύ όμορφο ημερολόγιο είναι του Κεθεά Αριάνδη, πολυδύναμο και του Καλύμου. Σύλλογος φίλων Κεθεά. Κοιτάξτε το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Προμηθευτείτε το γιατί βοηθάτε. Βοηθάτε πάρα πολύ. Το δραστήριο και διακριτικό σωματείο Τρεις Ιεράρχες διοργανώνει ένα απολαυστικό μουσικό απόγευμα την 5η 28 Δεκεμβρίου στις 5 ώρες στο Ιλπόστο, στις Ελιές. Μουσική από την Ιωάννα Μελά, Νάσια Ιακώβου, Γιώργο Καμπούρη και Γιώργο Γαβαλά. Κύριε Μαΐλη μου, πάμε. Λοιπόν, έλατε να πάμε τώρα, να πάμε να δούμε το στρατό στο βαθύ. Έτσι που είπε τα κάλατα και μοίρασε δώρα, θα Δήμο πάμε μας. Στο Δήμο της Καλύμνου και θα πάμε και να δείτε τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γιάννης Καλύκος. Του Καλύμνου Άγιο Βασίλη. Κύριος Γιάννης Καλύκος προς όλους τους Καλύμνους για καλά Χριστούγεννα. Ναι, εγώ τον είπα ο Άγιος Βασίλης. Καλά κάνεις. Τοπικός. Εσύ, μάμα, εσύ ό,τι θες λες. Ναι, πάμε, πάμε, φύγαμε. Με πάρα πολύ χαρά υποδεχτήκαμε τον κύριο Γιάννη Καλύκο, τον σύγχρονο ευεργέτη της Καλύμνου, όπου όλοι έχουν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να το πούνε. Και εμείς ήρθαμε εδώ να ευχηθεί και στους Καλύμνους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλύκο. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Να σας πούμε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ και αισθανόμαστε πολύ περήφανοι, γιατί διαβάσαμε ότι είστε ένας από τους 5 ισχυρότερους ανθρώπους της Βόρειας Επικράτειας Αυστραλίας. Και ένας Καλύμνος που έφυγε από εδώ, μικρό παιδί, και κατάφερε να γίνει τόσο σημαντικός, είναι μεγάλη τιμή για την Καλύμνο, κύριε Καλύκο. Δεν ξέρω τι θα πούμε, αλλά ο ίδιος που. Ο ίδιος πάντα. Ήταν πολύ δύσκολο το έργο πέρυσι. Εντάξει, αλλά φέτος νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Μπράβο. Εντάξει, μου γράφουν πράγματα, αλλά. Μέχρι να συμπληρώσουμε, αν θέλετε, να πούμε ότι οι πέντε όμως ο Γιάννης δεν έχει εξουσία, δεν είναι πολιτικός. Τον έχουμε στην τέταρτη θέση, αλλά δεν έχει πολιτική εξουσία. Αλλά για μας είναι ο πρώτος της καρδιάς μας και στο μυαλό μας. Έτσι. Πάντα θα είναι πρώτος γιατί το αξίζει. Αυτό δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πρώτος. Η σημασία είναι ότι. Το νησάκι μας χρειάζεται βοήθεια. Το νησάκι μας. Ναι. Και τα. Οι ανάγκες πολλές. Οι ανάγκες πάρα πολλές. Πάντως πρέπει να σας πούμε. Ναι. Έχουμε όλους τους καλύτερους να δει μια πορεία. Είναι περνάει μια άσχημη ποτή. Δύσκολη, πολύ δύσκολη. Θέλει μια. Μια προσπάθεια. Όχι μόνο προσπάθεια, αλλά και μια υπομονή. Ναι, υπομονή. Και νομίζω ότι το 18 είναι η καλύτερη χρονιά. Μακάρι. Και εύχομαι όλους να κάνουμε σήμερα καλή πρωτοχρονιά και πρώτη υγεία εδώ. Χωρίς υγεία δεν γίνεται όλα. Αυτό. Να το βάλουμε. Έτσι. Και υπομονή. Και όλα μας πάνε πολύ καλά. Μεταφέρω και ευχές του Δημάρχου του Τάρμπο Σπρίνγκς, του Χρυσόστου Μαλακού Ζουφές, προς τον κύριο Γιάννη Καλύκο, που λέει ότι ναι, είναι ο σύγχρονος Άι Βασίλης της Καλύμνου, αλλά μάλωσε το κράτος, γιατί σου λέει δεν μπορεί μόνο ένας άνθρωπος να έχει στις πλάτες του τις ανάγκες και τα προβλήματα ενός νησιού, πρέπει και το κράτος κάπως να βοηθήσει. Σημαντικό. Πάντως εμείς μεταφέρουμε τα ευχαριστώ και τις ευχές όλων των Καλυμνίων. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, κύριε Καλύκο, και να μην πούνε ευχαριστούμε τον κύριο Καλύκο. Ευχαριστούμε το νοσοκομείο είναι αυτό, η Τράπεζα της Ανάπτυξης είναι αυτή. Το κύριο Καλύκο. Διάφορα.
Σωματεία και Σύλληπτα. Τι να κάνουμε, πρέπει να σα τα μεταφέρουμε. Σωστά. Όπως είμαστε δημοσιογράφοι και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτόν τον ρόλο, μεταφέρουμε. Λοιπόν. Καλή χρονιά να σε ευχηθούμε. Να έχετε υγεία, αγαπητέ μας Γιάννη. Όλοι να περάσουμε καλά και το 2018 όντως να είναι μια καλή χρονιά για όλους. Με αγάπη και ομόνοια και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε στο σχολείο του Βαθύ, όπου μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία του στρατού παίρνει σάρκα και οστά εδώ. Ο συνταγματάρχης αποφάσισε ότι πρέπει να δώσουν δώρα στα παιδιά του σχολείου. Εδώ είναι ο λοχαγός, ο κύριος Κατσαμάγκας, μαζί με τους στρατιώτες, ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Λαμπρινός, όπου θα μας πούν δύο λόγια. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σας, χρόνια πολλά. Πολύ όμορφη αυτή η πρωτοβουλία του στρατού. Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία του συντάγματος. Θα δώσετε δώρα. Θα δώσουμε δώρα στα παιδάκια. Το 542 Σύνταγμα Ευζώνων, όπως γνωρίζετε, δίνει διαρκώς το παρόν στην Κάλυμνο και όχι μόνο, με τις επιχειρησιακές και κοινωνικές του δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας προσφοράς, βρισκόμαστε σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο του Βαθέως, προκειμένου να δώσουμε συμβολικά δώρα στους μικρούς μαθητές με αφορμή τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που βρισκόμαστε σήμερα κοντά στην νεολαία μας και παραμένουμε εμπράκτος αρρωγή της κοινωνίας με όσα μέσα διαθέτουμε. Ευχόμαστε και πάλι χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Πολύ ωραία. Κύριε Διευθυντά, εσείς. Ευχαριστούμε το 542 Τάγμα Ζώνη που ήρθε σήμερα εδώ πέρα σε αυτό το χώρο να μας δώσει τα δώρα, να μας πει τα κάλαντα, να ακούσει τα παιδιά. Και εμείς με τις σειράδες μας όμως θα τους πούμε και εμείς τα κάλαντα. Α, πολύ ωραία. Και έχουμε και εγώ χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Τέλεια! Πολύ ωραία. Τι θα πούμε στο στρατό μας, τι θα πούμε παιδιά. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Πιο δυνατά όλοι μαζί.
υγεία από το 542 Σύνταγμα Ευζώνων, από τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και τους οπλίτες, υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμείτε. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να δώσω τις ευχές μου μέσα από την καρδιά μου και εκ μέρους του Δήμου Καλλιμνίων και όλων των Καλλιμνίων και γενικότερα. Πρώτον, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά σας, για την στήριξή σας σε όλα τα θέματα τα κοινωνικά. Δεύτερον, να ευχηθώ σε εσάς υγεία, καλή θητεία σε όσους είναι φαντάροι, όπως λέμε, και καλές μεταθέσεις λοιπόν σε εσάς εκεί που θέλετε και καλές προεργολίες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευτυχισμένο το 2018. Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε, με υγεία. Υγεία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και καλές γιορτές.